Μέσα στην εβδομάδα θα αποσταλούν στα ΕΙΚΕΤΕΙ οι αιτήσεις μετεγγραφών των πρωτοετών φοιτητών, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λεβέρδος. Στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι αιτήσεις έφτασαν στο 35% των νεοεισαχθέντων, ή τι περίπου 300 με 350 φοιτητές που πέρασαν στο ΤΕΙ της Καβάλας έχουν ήδη καταθέσει αίτηση μετεγγραφής σε ίδρυμα της περιοχής από όπου κατάγονται. Κύριε Μητρόπουλε, γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 17 του μηνός ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων φοιτητών νεοπροσταχθέντων για τις μεταγραφές. Πόσοι είναι οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται από το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης? Είναι γύρω στο 35% οι φοιτητές αυτοί, δηλαδή είναι γύρω στις 300-350 τώρα αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Θα δουλέψουμε από Δευτέρα πάρα πολύ ώστε Τετάρτη με Πέμπτη να στείλουμε στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ τις αιτήσεις μετεγγραφών και να τους παρακαλέσουμε να τρέξουν τις διαδικασίες, παρότι δεν έχουν επαρκές διοικητικό προσωπικό, να τελειώνουμε γρήγορα. Να μην χάσουν τα εξάμηνα τα παιδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Παιδείας. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα να γίνει? Διαβάζουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος συζητάει να γίνει πολύ γρήγορα η διαδικασία ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο. Είναι εφικτό αυτό? Δεν το γνωρίζω, γιατί από ό,τι γνώριζα ο κ. Λοβέρδος συζητούσε να το κάνει στο επόμενο εξάμηνο. Ναι, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως σε μία εβδομάδα είναι ικανό σε 5-6 μέρες εργάσιμες να βγει. Θα μπορούσε να γίνει, ναι, για να μπορέσουν και οι φοιτητές να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εφόσον ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να μετεγραφούν κοντά στα σπίτια τους, γιατί όχι? Γνωρίζετε αν αντιστρόφως υπάρχουν φοιτητές που θέλουν να επιστρέψουν στο ΤΕΙ Καβάλας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ροή από την Ράνα, εννοείται από το κέντρο προς την περιφέρεια, τέτοια ροή δεν υπάρχει. Αίτηση για μετεγγραφή κατέθεσαν τελικά 12.848 φοιτητές, αριθμός που σύμφωνα με τον κύριο Λοβέρδο είναι διαχειρίσιμος. Ο αριθμός είναι τελικά κατώτερος του αναμενωμένου, άρα είναι ευκολότερο το πρόβλημα. Επίσης έχουμε εικόνα από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ίδρυμα το οποίο να δέχεται μεγάλο κύμα, ούτε κανένα ίδρυμα από το οποίο να φεύγει κόσμος που να το απειλεί την ύπαρξή του. Από ορισμένα πανεπιστήμια φεύγουν, αλλά δεν φεύγει αριθμός που να κλονίζει τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Και αν αυτό συγκριθεί και συσχετιστεί με το γεγονός ότι δώσαμε περισσότερες θέσεις στα πανεπιστήμια σε φοιτητές στα περιφερειακά φέτος, τότε νομίζω ότι είμαστε στα ίδια, σημείωσε ο Υπουργός. Εμείς πιστεύουμε ότι διασώθηκαν και οι δύο στόχοι. Επετεύθηκαν και οι δύο στόχοι και να μπορεί ένας άνθρωπος που έχει οικονομικά προβλήματα να σπουδάσει το παιδί του και ταυτόχρονα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να λειτουργούν κανονικά, κατέληξε ο κ. Λοβέρδος. Παράλληλα, συζητείται σήμερα ως τακτικό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα του Τμήματος Συνολογίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που ακούγεται έντονα πως θα ανασταλεί η λειτουργία του, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Νάσο Μητρόπουλο, πάντως να διαβεβαιώνει για το αντίθετο. Σχετικά τώρα με το Τμήμα Εινολογίας, ακούγονται διάφορα ότι κινδυνεύει το τμήμα. Βέβαια, προμηνώς στη Δράμα είχε υπάρξει διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό ότι δεν θα κλείσει κάποιο τμήμα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το θέμα ξαναθίγεται και μάλιστα σήμερα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σχολιάζετε? Καταρχήν, θα έλεγα ότι το Τμήμα Εινολογίας της Δράμας δεν μας ανησυχεί η λειτουργία του, διότι δεν λειτουργεί επειδή έχει κάνει ενέργεια στο Υπουργείο Παιδείας, λειτουργεί με δικαστική διαταγή. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, άρα θα συνεχίσει να λειτουργεί.